Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Η Διεύθυνση και οι συντελεστές της εκπομπής σας ευχόμαστε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε όλους σας αγάπη, υγεία και ειρήνη. Η εκπομπή και αυτή την Παρασκευή θα σας παρουσιάσει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αυτή την εβδομάδα στην Ομογένεια του Λονδίνου και όχι μόνο. Θα θέλαμε πριν ξεκινήσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε από το Freeview στο κανάλι 244. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε το Roku Box από τα γραφεία της CETA UK στο Southgate, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την CETA UK ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.cetauk.com. Επίσης, με το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Επίσης, για την προβολή της εκδήλωσης ή της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε τη μεγάλη σχολική γιορτή του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον, όπου γιόρτασαν τις εθνικές μας επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου, αποσπάσματα από το 5ο ετήσιο δείπνο του Συνδέσμου Greek Press Association UK και τέλος αποσπάσματα από τη συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτη Σκαλίνικο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που παρουσιάζει την πολύ πετυχημένη σχολική εορτή ενός από τα μεγαλύτερα παροικιακά σχολεία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον. Η σχολική γιορτή ήταν αφιερωμένη στις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Οι μαθητές με την καθοδήγηση των δασκάλων τους ετοίμασαν μια υπέροχη γιορτή με πατριωτικό τραγούδια, ποίηματα, σκέτς και παραδοσιακούς χορούς. Εμείς πρώτα θα παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα από την δασκάλα συντονίστρια, η οποία καλωσόρισε τους μικρούς μαθητές αλλά και τους γονείς και τους συγγενείς όλων των μαθητών που κατέκλυσαν την αίθουσα της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, όπου έγινε και η εκδήλωση. Ας παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα και αμέσως μετά ένα απόσπασμα από την ομιλία του ιερατικού προϊσταμένου της κοινότητας, πατέρα John Hookway. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά. Κάλλιο είναι μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους, σκλαβιά και φυλακή. Σεβαστέ πατέρα Ιωάννη, αγαπητοί γονείς και φίλοι του ελληνικού μας σχολείου. Με ένα απόσπασμα από τον θρυλικό θούριο του Ρίγα Φεραίου, σας καλωσορίζω στη σημερινή γιορτή που τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, ετοίμασαν με χαρά και μεράκι. Στις 25 Μαρτίου του 1821, στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλογεί τους αγωνιστές και σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό με όραμα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους που τελικά ιδρύεται το 1830. Νωρίτερα, το 1814, ιδρύεται στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση με σκοπό τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Αρχηγός της φιλικής εταιρείας ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, με προτεργάτες τρεις επιφανείς Έλληνες εμπόρους, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαος Κουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ. Σύνθημα των φιλικών, ελευθερία ή θάνατος. Με την πάροδο του χρόνου θα μοιηθούν στην οργάνωση και πολλοί άλλοι, επικοινωνώντας πάντα με κωδικούς, ψευδόνυμα και συνθήματα. Κλέφτες και αρματολοί, Παπαφλέσσας, Ανδρούτσος, Διάκος, Φεραίος, Οπλαρχηγοί, Σουλιώτες, Έμα, Θυσία, Λεβεντιά. Ένας ολόκληρος λαός πρόταξε τα στήθη του, δίνοντας ένα φαινομενικά άνισο αγώνα, που εν τέλει αξιώθηκε με το δάφνινο στεφάνι της νίκης. Χιλιάδες οι χρυσές σελίδες μαχών και άπειρες οι θυσίες. Ο Θεός εξάλλου έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Με τα λόγια του θρυλικού γέρου του Μωριά, κλείνω και ανοίγω το κεφάλαιο της δεύτερης εθνικής επετείου που γιορτάζουμε σήμερα. 1η Απριλίου 1955. Έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων αγωνιστών για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού. Ένας ακόμα φαινομενικά άνισος αγώνας, αλλά με κυρίαρχη την αγέροχη ελληνική ψυχή να μάχεται για τα ιδεώδη της, να παλεύει και να πεθαίνει για αυτά.
Αμούστακα παιδιά, μαθητές γυμνασίων, κουβαλάνε προκηρύξεις, πυρομαχικά και γίνονται σύνδεσμοι των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Συλλαμβάνονται και οδηγούνται σε κρατητήρια των Άγγλων απεικιοκρατών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ανακρίσεις και οδηγούνται στην αχώνη. Το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και εδώ δίνει το δυναμικό του παρόν. Στα κρατητήρια, οι ιερείς μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων τους αγωνιστές μας και τους εμψυχώνουν για να βαδίσουν αγέροχοι τον δρόμο της αχώνης, φορώντας το στήθο τον σταυρό. Γρηγόρης Αυξεντίου, Μάρκος Δράκος, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Στυλιανός Λένας, Ανδρέας Ζάκος, Μιχαλάκης Καραολής, Φώτης Πίτας. Πώς να λυγίσει αυτός ο λαός με τέτοια κληρονομιά? Ποιος να μην γονατίσει ευλαβικά μπροστά στον επικίδιο της ηρωίδας Αντωνούς Πιερή Αυξεντίου, μητέρας του Γρηγόρη Αυξεντίου? Χαλάλη της πατρίδας μου, ο γιος μου, η ζωή μου, και αφού είναι παραδόθηκε, και έμεινε και σκοτώθηκε, ας έχει την ευχή μου. Αυτή ήταν η πρόγονή μας, η βαριά κληρονομιά και η ιστορία μας. Οι γενιές που θα έρθουν, ας μάθουν σαν Ιερό Ευαγγέλιο τα τελευταία λόγια του μικρού σε ηλικία ηρωά μας, ενός παιδιού από την Τσάλα της Πάφου, που ξεψύχησε στην αχώνη σε ηλικία μόλις 19 ετών, του Βαγορή μας. Θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα, μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο. Όλοι πεθαίνουμε μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί. Ευχόμαστε να απολαύσετε τη σημερινή μας γιορτή. Και αρχικά κάνουμε με το χαιρετισμό του ιερατικός προϊσταμένου της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, πατέρα Ιωάννη Χούκουεϊ. Να είμαι εδώ, σας βλέπω, να σας ερωτήσω. Σήμερα γιορτάζουμε μία διπλή γιορτή, μία γιορτή που γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, 25 Μαρτίου. Και ήταν ο Αρχιεπίσκοπος εδώ. Ποιοι από εσάς ήταν στην εκκλησία, παιδιά? Ήσασταν στην εκκλησία το Σάββατο, το περασμένο? Put up your hands if you're in church last Saturday. Do you remember the Archbishop was here? And we were celebrating the Annunciation, ο Ευαγγελισμός. The Annunciation. An announcement was made to somebody by somebody. Who was the announcement made to? Does anybody know the children? What's the Annunciation, yes? Do you know what we're celebrating? An angel came and said something to somebody. Somebody important, yes? He said to Mary she was the angel Gabriel said to Mary she was going to have a baby. And who was that baby that she was going to have, yes? Jesus Christ. Mary became the person. She was a person like us, and she had a baby, but she didn't have a husband. And the baby formed inside of her because the Holy Spirit came upon her, and that baby was Jesus Christ. And Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Who were in Cyprus, the Turks, they had... The Cypriots in Cyprus, they had faith. And in Greece, they had faith. They believed. They believed in God. They believed that death was not a problem. No, death isn't a problem for those who believe in Christ who has risen from the dead. We'll sing at Easter, Christ has risen from the dead. Christos Anesti, ek nekron, thanato thanaton patisas. He has given us life. He's given us life. And so it doesn't matter if we lose this life, because we'll live in the next life forever. These people had faith. They were faith. They were people with determination, because they believed. They believed in a power beyond them. And that power, that God, the Spirit of God within them, made them men and women of courage, because they felt that God was with them. And so they did the impossible. They did only that which is possible with the help of God, because they had faith. And so we too, what can we learn? We can learn in our lives that with faith,
in God, not in our own powers, but with faith in God, if we believe, we can move in our lives in a way which we think is maybe impossible on our own. So it's important for us all to be courageous, to be believers, and that belief to show in our lives. How we believe, that's how we live. How we believe is how we live. If we have faith, our life changes. We live according to our faith. Στη συνέχεια ακολούθησαν ποίηματα, χορεία, αφηγήσεις και τραγούδια από τους μαθητές, οι οποίοι έλαβαν πολύ μεγάλη χαρά μέρος σε αυτή την υπέροχη σχολική γιορτή. Εμείς θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από όσα προαναφέραμε. Πριν συμμαθητές, αυτήν την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσα σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να πει το ξαναδείτε. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν καλεί να τον κλέτε. Λίγα λουλούδια του Μάιου σκομπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό μοναχά. Ώρα 7:30, η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα, μην ρωτάτε γιατί. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι «Ένα παλικάρι 20 χρονών» από τα παιδιά της Α τάξης προχωρημένης. Πάει το κέρκο με.
Έχετε διαπιστώσει πόσο καλή δουλειά γίνεται στο σχολείο και την εξαιρετική ανταπόκριση των παιδιών. Συνεχίζουμε τώρα με ακόμα περισσότερα τραγούδια, χορούς και ποίηματα. Συνεχίζουμε με παιδιακά τραγούδια και ποίηματα αφιερωμένα στους αθάνατους ήρωές μας. Αρχίζουμε με το ποίημα 25η Μαρτίου από τα παιδιά της Γυμνασιακής και αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι «Κλέφτικη ζωή». Συνεχίζουμε με το ποίημα 1η Απριλίου. Το ομώνυμο τραγούδι μετά, ποίημα για την 25η Μαρτίου από τα παιδιά της κυρίας Άντρης και στο τέλος με ακόμα περισσότερα τραγούδια. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και το είσαι το φλάμπουρο. 25 του Μαρτίου, ευλογημένη μέρα, η ουρανία γάλλοντα και η Ελλάδα πέρα ως πέρα. 25 του Μαρτίου, ελευθερία γιορτάζει, χτυπάτε τους τυραννούς σας, χτυπάτε τους φωνάζει. Η πατρίδα μας γιορτάζει, η σημαία μας γελά. Χαίρο άγγελος φωνάζει στη γλυκιά μας Παναγιά. 25η Μαρτίου, όμορφη διπλή χαρά, όλοι χαίρονται και λένε ζήτω, ζήτω ελευθεριά. Χρονιά πολλά αμέτρητα ήταν σκλαβωμένη η όμορφη Ελλάδα μας που είναι τιμημένη. Μία μέρα σαν και σήμερα, τα αθάνατα παιδιά της, όλα μαζί ορκίστηκαν για την ελευθεριά της. Πολέμησαν και νίκησαν σε θάλασσες και όρη και ελευθερία ξανάδωσαν στην σκλαβωμένη κόρη. Μαύρη μωρέ πικρή είναι η ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ πικρή είναι η ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλαίμε. Μαύροι κλέφτες.
Ήταν πριν η αφιερώβηση στην Κύπρο που ακούστηκαν οι πρώτες διέκρυξεις. Με αρχείο τον Βιέννη, οι εντάτε τη Ιόκα στο σκαρφωμένο μας νησί ελευθερία δώσαν. Σε υπόγεια κρυσφιέτα και μες τους αχυρώνες. Πέσανε σαν ήρωες, όμως θα ζουν αιώνες. Άλλοι μέσα στις φυλακές και πάνω στην αγκώνη, ο ποθός για την ελευθερία όλους μαζί ενώνει. Πολλά τα μουστακα παιδιά που τη ζωή αφήσαν, το δέντρο για την ελευθερία με αίμα το ποτίσαν. 4 χρόνια πόλεμο κάνανε τα παιδιά σου. Κύπρος να ζουνε ελεύθερα μέσα στην αγκαλιά σου. Και στον ήχο της φωνής του έτρεξε η λεβεντιά για να δώσουνε τη μάχη στις Κύπρου τα βουνά. Μάρκος Δράγκος και Πατάτσος, Ζάκος και Καραουλή δώσανε με τόσους άλλους την νέα νική ζωή. Μα και από όλους τους λεβέντες πιο τρανός, πιο ξαγκουστός ήτανε ο Αυξεντίου της Ζεόγκα υπάρχηγος. Με το αίμα των ηρώων και με γράμματα χρυσά έγραψεν ιστορία τη γλυκιά μας λευτεριά. Δεν μπορεί κανένας τόπος να μην ελευθερωθεί όταν κάθε παλικάρι τρέχει να θυσιαστεί. Πετάει ένα άστρο, σταμάτα εμπρόζει στη Μαρία. Χαίρε της λέει, αερπεθένε ευλογημένη χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, χαίρε Μαρία χαίρε. Τα σίδερα είναι ακάραχα, σκοτάδι ολόκληρα της. Τρέμει με μια φυλακή και διαπλάτη η θηρίδα. Φεύγει και η Αθήνη και επένα ένα αστρό, μια φύλλα. Ο άγγελος στάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράξου, μη φοβού, χαίρε παρθένε, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, Ελλάδα να στα χαίρε. Το φλάμπουρο που έχει η μέρα κι του την έννοια της ελευθερίας. Σε έχει ο κολοκοτρώνης παϊράκι του κι ο καπετάνιος Ζαχαριάς. Yeah.
το τανάνι να ακούγες κι ούτε το σκέφτηκες πολύ. Η γιορτή συνεχίστηκε με πολλά ακόμα χορευτικά και τραγούδια από τους μαθητές. Και τέλος, η Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία Σταυρούλα Προδρόμου, έδωσε πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, στους δασκάλους αλλά και στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Σύντομο χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος του σχολείου. Ας παρακολουθήσουμε το τελευταίο τραγούδι και τις σύντομες ομιλίες που ακολούθησαν. Έχετε προσέξει από τα πιο μικρά, από την προδημοτική, 4 χρονών παιδάκια, μέχρι και τα GCSE και A-level που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας, έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Σημασία έχει ότι αυτά που λέμε τώρα εμείς, αύριο τα παιδιά όταν μεγαλώσουν θα τα θυμούνται. Και αυτός είναι ο λόγος που γίνονται αυτά τα μαθήματα, αυτές οι εθνικές γιορτές. Μπορεί τώρα να μην έχουν μεγάλη σημασία, αλλά μεγαλώνοντας θα μείνουν στη μνήμη τους. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε όσο μπορούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί με το λίγο χρόνο που έχουμε τα παιδιά σας κοντά μας, αλλά πολύ περισσότερο και εσείς στο σπίτι. Το ξέρω, είναι λίγο δύσκολο όταν τα παιδιά το πρωί λένε «Δεν θέλω να πάω στο ελληνικό σχολείο», κάτι που πιστεύω και εσείς λέγατε όταν είσαστε μικρά παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά που βλέπετε εδώ σήμερα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, να μην πω ότι έχουμε και τέταρτης γενιάς παιδιά στο σχολείο μας. Οπότε, μπράβο και σε εσάς τους γονείς, μπράβο και στα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι έχουμε σχολείο το άλλο Σάββατο, θα είμαστε εδώ, δεν κλείνει το σχολείο μας σήμερα, στις 8 θα τελειώσουμε, και θα επιστρέψουμε στις 29 Απριλίου. Όμως, στις 21 Απριλίου θα γίνει ένα quiz night εδώ στο σχολείο. Μπορείτε να απαντήσετε στο mail του σχολείου. Δεν ξέρω αν έχουν απαντήσει κάποιοι γονείς, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε τη βοήθειά σας και να είσαστε μαζί μας. Επίσης, η χοροεσπερίδα του σχολείου μας, 20 Μαΐου,
έχουν ήδη φύγει 350 εισιτήρια. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ ενθαρρυντικό, αλλά ο χώρος που έχουμε πάρει είναι πολύ περισσότεροι και όπως χαρήκατε σήμερα τα παιδιά σας να χορεύουν εδώ, θα τα χαρείτε και εκεί με παραδοσιακές στολές, γιατί θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τις πάρετε στο σπίτι σας και να ντυθούν τα παιδιά. Γι' αυτό παρακαλώ όσοι πιο πολύ μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα σας περιμένουμε όλους στην Εκκλησία το Πάσχα. Να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Ιωάννη που ήταν εδώ μαζί μας, αλλά όπως γνωρίζετε είναι μόνος του τώρα στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και πολύ άσχολος. Έπρεπε οπωσδήποτε, είχε άλλες δεσμεύσεις και έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε που πάντα είναι δίπλα μας και για τα καλά του λόγια που μας είπε σήμερα. Θέλεις να πεις κάτι, Ανδρέα? Ελάτε, ναι. Και μετά θα τελειώσουμε με τον Εθνικό Ύμνο. Thank you, κυρία Σταυρούλα. Amazing, huh? Absolutely amazing. So, I just want to say a couple of things. I won't keep you long. So I spoke to the dance and music teacher recently. I said to her, do you not think that the children, because some parents have said to me, and I haven't shared this with Giria Stavrulla, and she'll shoot me if she knew, but some parents have said to me, you know, why do we take kids out of their academic lessons and do dancing and singing with them? Is their time not better spent to learn Greek and to read and write Greek? And her response, which I think was excellent, was that this is a fantastic opportunity for the children to express what they learn, to express how they learn, and to stand up in front of an audience and speak Greek. Because I, same as others, don't speak to my children in Greek that much at home. And I should, and I will try. I shout at them in Greek. But I don't speak to them as much as I should. My daughter's laughing. And they don't respond back to me in Greek. So this is an amazing opportunity, as our teacher said, for them to come and stand on stage and express themselves in Greek. So I think they've done an amazing job today, and I'm sure you guys think that as well. So please, another round of applause for them. Well done, kids. You're amazing. Δεν έχω ξεχάσει βέβαια να ευχαριστήσω μόνο τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάνουν μια πολύ εξαιρετική και επαγγελματική δουλειά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή είναι για πρώτη φορά στο σχολείο μας, την Ουρανία, που μαζί με τον Μιχάλη έχουν διδάξει τους χορούς, την παρουσιάστριά μας και την ομιλήτριά μας, την κυρία Νικόλ. Και θα παρακαλέσω τους εκπαιδευτικούς να έρθουν και όλοι εδώ να πούμε τον Εθνικό Ύμνο μαζί. Ο κύριος Γιώργος με τη μουσική του πάντα έχει αναλάβει αυτό το όμορφο μουσικό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε. Έλα, Ντόρια μου. Και άλλοι εκπαιδευτικοί που δεν τους βλέπω, να ευχαριστήσουμε την κυρία Δήμητρα με το Hellenic TV που πάντα είναι μαζί μας. Και πάμε όρθιοι, παρακαλώ, όλοι για τον Εθνικό Ύμνο. Και τα παιδάκια. Πρώτα, αγριωμένη, χαίρο, χαίρο.
ακόμα αποσπάσματα από την όμορφη σχολική εκδήλωση θα παρακολουθήσετε προσεχώς την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.